Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Στα 18 λεπτά και μετά από τις 5 είστε συντονισμένοι στο Libero 107,4. Ξεκινάει η εκπομπή All About Harrison Air. Σήμερα Τρίτη, 24 Ιουλίου. Γιάννης Παραπονιάρης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Λοιπόν, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 με όλη την ειδησιογραφία από τον Άρη, κυρίως σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Παραμονές των αποκαλυπτηρίων του ποδοσφαιρικού Άρη για τη νέα σεζόν. Παραμονές στο αγώνα με την ΑΕΚ, παιχνίδι για το οποίο θα μιλήσουμε σε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στο δεύτερο κομμάτι της πρώτης ώρας θα μιλήσουμε και για τον μπασκετικό Άρη. Να πούμε δύο-τρία πραγματάκια με αφορμή και τη χθεσινή κλήρωση του πρωταθλήματος που βρίσκει τον Άρη να έχει ένα αρκετά δύσκολο πρόγραμμα, τουλάχιστον στα χαρτιά, τις πρώτες 6-7 αγωνιστικές. Η ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου που έχει βάλει στην τελική ευθεία το θέμα της ενίσχυσής της για τη νέα σεζόν, θα μας τα πει φυσικά καλύτερα συνέχεια και ο Γιάννης. Όλα αυτά βέβαια εν μέσω αυτής της απίστευτης τραγωδίας που βιώνει η Αττική και ολόκληρη η Ελλάδα, φυσικά με τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει από χθες και με το φως της μέρας σήμερα άρχισαν να βγαίνουν και τα τραγικά αποτελέσματά της, γιατί το να καίγονται σπίτια και το να καίγονται εκτάσεις σίγουρα είναι μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα, αλλά όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν από χθες και ακόμα δεν έχει σταματήσει δυστυχώς η καταμέτρηση, αυτό είναι το πιο λυπηρό απ' όλα και αυτό το οποίο έχει σκορπίσει τη θλίψη και έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Ελλάδα τις τελευταίες ώρες, συγκεκριμένα από χθες. Πάνω από 60 είναι νεκροί από ό,τι διαβάζουμε και 183 τραυματίες, παιδιά στις αγκαλιές των μανάδων τους απαθρακωμένα, οικογένειες απαθρακωμένες μέσα σε αυτοκίνητα. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια, κάθε καλοκαίρι αυτές οι καταστάσεις, αυτές οι ξαφνικές φωτιές που προκύπτουν στην Ελλάδα από το πουθενά, πραγματικά εντελώς τυχαίες όλες αυτές οι φωτιές, μόνο που αυτή τη φορά βιώνουμε ίσως τη μεγαλύτερη καταστροφή από φωτιά τα τελευταία χρόνια. Και ξαναλέω, δεν είναι τόσο το ότι κάηκαν σπίτια. Σίγουρα άνθρωποι είδαν τις περιουσίες τους να καίγονται και να εξαφανίζονται, έτσι, από τη λέλαπα. Αλλά όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν και με τον τρόπο, το φρικτό τρόπο που χάθηκαν, αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα και δεν γίνεται να μην ασχοληθούμε και δεν γίνεται να μην μας επηρεάσει όλους μας, έτσι, την κοινωνία μας γενικότερα και τον αθλητισμό γενικότερα. Εννοείται, θα υπάρχει και ενός λεπτού σιγή στο αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Κλειάνης Βικελίδης πριν την Σέντρα, μετά από αίτημα του Άρη, το λιγότερο. Και αρκετά γενικότερα αθλητικά σωματεία της χώρας, Νίκο, έτσι, ανταποκρίθηκαν στην κατάσταση. Έχουμε δει και τις ανακοινώσεις που έχουν βγάλει και υλική βοήθεια στους ανθρώπους εκεί στην Αττική που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Αλλά όπως είπες, το δυσάρεστο είναι ότι η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να επιστρέψει, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Αυτό είναι το πιο οδυνηρό. Και δεν είναι, σου λέω, μόνο το ότι χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, είναι ο τρόπος που χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και οι φρικτές εικόνες που αντικρίζουν οι πυροσβέστες από χθες το βράδυ στις περιοχές της Αττικής. Αυτούς τους πυροσβέστες που κάποιοι τους βρίζουν βέβαια και τους λένε αργόσχολους και τα βλαδόρους, όπως διάβασα και χαρακτηριστικά, ναι, κάπου χθες, τα βλαδόρους και τα λοιπά. Αυτοί οι άνθρωποι όμως είναι που δίνουν τη μάχη από χθες με την φωτιά, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους. Αυτοί και οι εθελοντές. Και με μισθό τώρα, κανονικό μισθό, έτσι, δημοσίου υπαλλήλου τώρα σε αυτές τις υπηρεσίες. Μην φανταστείτε ότι παίρνουν τίποτα τρελά λεφτά, αλλά κάποιοι γενικότερα συνεχίζουν να κατηγορούν αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί να κάθονται κάποιες φορές, αλλά βάζουν τη ζωή τους σε πολύ μεγάλο κίνδυνο και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Και μπράβο τους για τη μάχη που δίνουν και αυτοί από χθες. Όταν πρέπει, είναι εκεί και είναι σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες εκεί. Και αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχει και βοήθεια και από την, και από την Κύπρο. Και με πενιχρά μέσα. Έτσι, και με πενιχρά μέσα, γιατί από ό,τι διάβαζα κιόλας ένα θεματάκι χθες, ο εξοπλισμός της Ελλάδας για τέτοιες καταστάσεις δεν είναι και ο κατάλληλος, ο πιο κατάλληλος βασικά. Υστερούμε σε αυτό το ζήτημα και αυτό, υπάρχει και η βοήθεια από το εξωτερικό, υπάρχει και η βοήθεια από την Κύπρο. Έχει εντοπιθεί ολόκληρη η ελληνική κοινωνία και με συγκέντρωση τροφίμων, ρούχων, άλλων αγαθών και ο Super 3 από πλευρά Άρη. Αρχίζει γενομένης από αύριο, πολύ σημαντική πρωτοβουλία των οργανωμένων οπαδών της ομάδας, θα ξεκινήσει συγκέντρωση τροφίμων, ρούχων και άλλων ειδών.
στο πλαίσιο του αγώνα με την ΑΕΚ. Και γενικότερα βλέπουμε την Ελλάδα, ήταν αυτονόητο βέβαια, να ενώνει τις δυνάμεις της όλη η ελληνική κοινωνία για να βοηθήσει ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Βέβαια αυτοί που βρίσκονται νομίζω στην πιο δύσκολη θέση από χθες είναι οι άνθρωποι που ψάχνουν τους δικούς τους ανθρώπους που ήταν εκεί πέρα, που τρέμουν στην ιδέα να είναι μεταξύ των σωρών που δεν αναγνωρίζονται, που δεν τους έχουν βρει ακόμα, και πραγματικά αυτοί είναι που χρειάζεται να δείξουν και τη μεγαλύτερη δύναμη αυτή τη στιγμή. Εμείς ωραία τα λέμε έξω από το χορό και από μακριά, ειδικά εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό το οποίο ζουν όσοι βρίσκονται εκεί πέρα στην καρδιά αυτής της τραγωδίας είναι μια πολύ διαφορετική κατάσταση για αυτούς. Λοιπόν, FM Γενό, τα μηνύματά σας στο 545-26. Θα δούμε μήπως συνέχεια της εκπομπής καταφέρουμε και ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές, γιατί έχουμε κάποια προγραμματισμένα ραντεβού και για τον μπάσκετ, όπως είπαμε νωρίτερα, μετά τις 5.30, και για το ποδόσφαιρο μετά από τις 6, για να πάρουμε έτσι, να μπαίνουμε λίγο στο κλίμα για το φιλικό με την ΑΕΚ και να πάρουμε λίγο κλίμα και από την ίδια την ΑΕΚ, γιατί μπορεί να μιλάμε για ένα φιλικό παιχνίδι, αλλά είναι ένα μάτσα απέναντι σε δύο εσωτερικές ομάδες και απέναντι σε έναν αντίπαλο τον οποίο ο Άρης το ξαναβεί μπροστά του την φετινή σεζόν, την ομάδα του Μαρίνου Ζουνίδη, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και την ΑΕΚ σε τι κατάσταση θα είναι αύριο, πέραν φυσικά του ενδιαφέροντος που υπάρχει για την εικόνα που θα παρουσιάσει αύριο ο Άρης ως σύνολο, για την εικόνα που θα παρουσιάσουν τα νέα πρόσωπα που έχουν έρθει μέχρι στιγμής στην ομάδα. Περιμένουμε βέβαια και τα υπόλοιπα που είναι να έρθουν. Ο Φραν Βελέθ αναμένεται απόψε το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Στις 8.30 ώρα είναι προγραμματισμένη η άφηξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Να περάσει και αυτός αύριο από ιατρικές εξετάσεις, να ρυθμιστούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Φαντάζομαι ότι θα είναι και στην αποστολή, θα ταξιδέψει το πρωί της Πέμπτης για την Ολλανδία. Αυτό λέει η λογική. Κάτι το οποίο βέβαια δεν θα ισχύσει με τον Χαμζά Γιουνές, για τον οποίο ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί η άφηξή του στην Θεσσαλονίκη. Περιμένουν οι άνθρωποι του Άρη να τακτοποιηθεί αυτό το ζήτημα με την βίζα του Τινίσιου επιθετικού, ο οποίος παραμένει στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, ώστε να ταξιδέψει όσο δυνατόν πιο γρήγορα στη Θεσσαλονίκη, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει και να σωματωθεί και αυτός στην προετοιμασία της ομάδας. Μια προετοιμασία της ομάδας που από την Πέμπτη θα μπει στο βασικό της στάδιο με την παρουσία της στην Ολλανδία και μετά από κάποιες μέρες στην Θεσσαλονίκη, όπου είδαμε τον Ερέρα αρχικά να ανεβάζει κάπως τους ρυθμούς και πάλι, αλλά να τους ρίχνει τα τελευταία 24 ώρα, δίνοντας περισσότερο έμφαση στο κομμάτι της τακτικής και με ένα από τα νέα πρόσωπα μέχρι στιγμής που βρίσκονται στο ρόστερ να κερδίζει με την όλη παρουσία του κολακευτικά σχόλια έως τώρα, αν και είναι πρώτες μέρες και ναι, ο καθρέφτης είναι το γήπεδο είναι ο καθρέφτης για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Ο Ματέο Γκαρσία πηγαίνει αρκετά καλά και θα πούμε και κάποια πράγματα πιο αναλυτικά και για τις προπονήσεις ομάδας και για τον Ματέο Γκαρσία στην συνέχεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο 107,4 All About Aris On Air. Γιάννης Παραπονιάρης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, με Χρήστο και όσοι ρυθμίσουν του ήχου, όχι τις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, έτσι αδελφέ μου. Λοιπόν, FM γεννώ τα μηνύματά στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Η ΠΑΕ Άρης, όπως είπαμε και πριν, θα ετήθηκε και θα κρατεί ένα λεπτό σιγή πριν το αυριανό φιλικό με την ΑΕΚ. Ο Άρης θα αγωνιστεί και με μαύρα περιβραχιώνια, μάλιστα. Φαντάζομαι το ίδιο θα κάνει και η ΑΕΚ. Μακάρι όμως και θα το ψάξουν και οι άνθρωποι του Άρη να κάνουν και κάτι περισσότερο σε αυτή την κατάσταση. Ο Άρης άλλωστε είναι μια ομάδα που ανέκαθεν, όποτε χρειαζόταν, έδειχνε το κοινωνικό της πρόσωπο και μακάρι να το πράξει και τώρα. Εντάξει, γιατί είπαμε είναι ένα θέμα τώρα αυτά τα οποία βλέπουμε και γίνονται στην Αττική, αυτή η τραγωδία πραγματικά που έχει αγγίξει και τον αθλητισμό. Και το ποδόσφαιρο φυσικά και τον ποδοσφαιρικό Άρη και τον μπασκετικό Άρη που έβγαλε ανακοίνωση. Με μπασκετικό Άρη θα πάμε το επόμενο μισάωρο, μιας που το ανέφερα κιόλας. Και με έναν καλεσμένο νέο πρόσωπο στον φετινό Άρη, Γιάννη. Στο φετινό Άρη, αλλά αρκετά γνώριμο, αρκετά οικείο στους φιλάθλους του Άρη. Ένα παιδί το οποίο επέστρεψε στην ομάδα για να ενισχύσει και αυτός από τη δική του μεριά την προσπάθεια που θα κάνουν φέτος οι κυτρινόμαυροι τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στο Basketball Champions League. Ο λόγος για τον Δημήτρη Βεργίνη, τον οποίο τον έχουμε στην παρέα μας, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και του δίνουμε την καλησπέρα μας. Δημήτρη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
Θα θέλαμε βέβαια να σε φιλοξενήσουμε κάτω από καλύτερες συνθήκες, αλλά φαντάζομαι όπως και εμείς έτσι και εσύ παρακολουθείς συγκλονισμένος τα όσα γίνονται από χθες στην Αττική. Εντάξει, δυστυχώς αυτό που περνάει αυτή τη στιγμή η χώρα μας και οι άνθρωποι που βρίσκονται στις κοινές περιοχές είναι κάτι τραγικό, κάτι ασύλληπτο. Και γι' αυτό νομίζω ότι όλοι όσοι μπορούν και κοντά ή και από μακριά να μπορούν να βοηθήσουν με τον δικό τους τρόπο. Γιατί πραγματικά αυτές οι συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι απίστευτες, έχουν χαθεί πολλές ζωές. Τώρα έμαθα κιόλας πρόθεση πριν από λίγο που άκουγα ότι έχουν αυξηθεί και οι νεκροί από τους 50 που ήταν μέχρι το μεσημέρι. Πάρα πολλοί τραυματίες. 74 νεκροί. 74, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι θλιβερό και πρέπει όλοι να βοηθήσουν με τον δικό τους τρόπο. Ακριβώς. Η συσπήρωση σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοιες συνθήκες, πάντα βοηθάει προς επίλυσή τους. Να αφήσουμε κατά μέρους αυτό το θλιβερό γεγονός, Δημήτρη, να περάσουμε λίγο στο αθλητικό κομμάτι και προτείνω να ξεκινήσουμε λίγο από τα πιο πρόσφατα. Βρέθηκες εχθές στο Σούνιο, βρέθηκες στην κλήρωση του πρωταθλήματος της Α1 μαζί με τον κύριο Γουλιέλμο, τον μεγαλομέτωχο της ΚΑΕ, μαζί με τον coach Αγγέλου. Κάνε μας έτσι ένα σχόλιο για το πώς είδες την κλήρωση, πώς βλέπεις το πρόγραμμα, έτσι γενικότερα θέλουμε τη γνώμη σου, μια πρώτη εικόνα. Καταρχήν ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση, έτσι σε ένα πολύ ωραίο χώρο εκεί στο Σούνιο. Ήταν πολύ καλό και πολύ θετικό το ότι έγινε αρκετά νωρίς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί έτσι μπορούν και οι ομάδες να οργανωθούν καλύτερα, να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνεται η κλήρωση τελευταία στιγμή. Και ελπίζω και τα επόμενα χρόνια να ξαναγίνει πάλι τέτοια εποχή. Γενικότερα... Από εκεί και πέρα, όσον αφορά για την. Να πείτε μου. Ναι, συνέχισε Δημήτρη. Όσον αφορά για την κλήρωση, εντάξει, η κλήρωση τώρα δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα εύκολο ή δύσκολο πρόγραμμα. Όλες οι ομάδες φέτος έχουν ενισχυθεί. Το πρωτάθλημα θα είναι πολύ πιο απαιτητικό, πολύ πιο δύσκολο. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν και στην Ευρώπη που και αυτές αυτομάτως είναι και πιο ενισχυμένες από πέρσι. Σίγουρα θα είναι πολύ πιο δύσκολο πρωτάθλημα από πέρσι. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αρχίζει ενωμένες από 20 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, που έχουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην Ευρώπη. Και μετά από λίγες μέρες έχουμε και την έναρξη του πρωταθλήματος που και αυτό ξεκινάει αρκετά νωρίς. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να είμαστε 100% έτοιμοι για αυτή τη δύσκολη πρεμιέρα και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Φυσικά. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι είναι και τα παιχνίδια του κυπέλου εκεί τις πρώτες ημέρες του Οκτώβρη, καθώς ο Άρης... Ναι, εκεί με αυτά τα παιχνίδια δεν ξέρω ακριβώς τι θα κάνει, δεν ξέρω αν θα αναβληθούν. Είναι ακόμα, νομίζω, δεν το γνωρίζουμε, γιατί εμείς αν προχωρήσουμε και στην επόμενη φάση του Champions League έχουμε αρκετά παιχνίδια συνεχόμενα. Σωστά. Μπορεί κάποια να είναι και την ίδια περίοδο με το κύπελο. Είναι το πρωτάθλημα που ξεκινάει πολύ νωρίς, οπότε ακόμα νομίζω ότι δεν γνωρίζουμε αν θα μπορούμε να παίξουμε εκείνη την περίοδο στο κύπελο. Βλέπουμε τις μεταγραφικές κινήσεις που γίνονται στις ομάδες της Α1. Γενικότερα περιμένουμε φέτος ένα αρκετά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ανεβαίνει το επίπεδο. Οι ομάδες που ανέβηκαν από την Α2, ο Χολαργός, το Περιστέρι, είναι ομάδες που και αυτές κινούνται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι. Γενικότερα δεν θα είναι μια εύκολη χρονιά. Πώς το περιμένετε εκεί στον Άρη, Δημήτρη, όλη την έναρξη της σεζόν, πώς πιστεύετε ότι θα κυλήσει? Εντάξει, αλήθεια είναι, όπως είπες, θα είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, γιατί και αυτές οι ομάδες που ανέφερες, και ο Χολαρός και το Περιστέρι, είναι ομάδες με μπασκετική παράδοση, έχουν καλούς Έλληνες παίκτες, έχουν κάνει κάποιες καλές μεταγραφές ξένων παιχτών. Όλα τα παιχνίδια με όλες τις ομάδες θα είναι δύσκολα για μας, έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Όσον αφορά για μας, νομίζω ότι ο Άρης φέτος άλλαξε σελίδα σε σχέση με την περσινή δύσκολη χρονιά που πέρασε. Έχουν έρθει στην ομάδα άνθρωποι που αγαπάνε πραγματικά την ομάδα, όπως ο κ. Γουλιέλμος, ο κ. Παπαγεωργίου. Έχουμε ένα προπονητή, τον Κώστα Αγγέλο, με τον οποίο έχω συνεργαστεί στο παρελθόν. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τι σημαίνει Άρης και ξέρει 100% τι πρέπει να κάνει για να πάει καλά αυτή η ομάδα. Εμείς αυτό που θα πρέπει να κάνουμε, να είμαστε από την αρχή έτοιμοι για αυτή τη μεγάλη πρόκληση, για αυτή τη δύσκολη χρονιά που έχουμε. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό ρόστερ, να έχουμε μια πολύ καλή χημεία μεταξύ μας, να δίνουμε όμορφο θέαμα στον κόσμο, να κάνουμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, όταν ο κόσμος του Άρη αυτή τη στιγμή γεμίζει το γήπεδο, δίνει και μια άλλη ατμόσφαιρα στο παιχνίδι, μας βοηθάει και πραγματικά είναι ο έκτος παίχτης. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε, να συσπηρώσουμε και τον κόσμο.
Και όπως δήλωσα και χθες μετά την κλήρωση, όποιος θα παίξει σε αυτήν την ομάδα πραγματικά θα πρέπει να ματώνει για αυτή. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και από τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και από τα παιδιά που έχουν έρθει, που έχετε ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας, αλλά και από αυτά που ανανέωσαν την συνεργασία τους. Είναι βέβαια και η περίπτωση του Λευτέρη του Μποχωρίδη, ενός παιδιού που το ξέρεις πολύ καλά και μάλιστα έχετε συνεργαστεί και στο παρελθόν, που περιμένουμε, είναι σε διαδικασία συζητήσεων με τον Άρη και εμείς την εβδομάδα θα λύξει και αυτό το θέμα, ελπίζω να είναι θετικά. Είναι ένα σημαντικό. Ένα σημαντικό γρανάζι ο Λευτέρης. Γενικότερα από τις όποιες κινήσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής, αποτυπώνεται αυτό ακριβώς που λες, Δημήτρη. Δηλαδή ότι θα δημιουργηθεί ένα σύνολο αξιόμαχο το οποίο θα μπαίνει μέσα, θα δίνει το 100% των δυνατοτήτων του, θα βγάζει το λάδι στον αντίπαλο. Γενικότερα θα είναι μια ομάδα πολύ σκληροτράχυλη, η οποία θα πουλάει πολύ ακριβά το τομάρι της, αν μας επιτρέπετε αυτή η έκφραση. Αν μπορούμε έτσι να σκιαγραφίσουμε λίγο το αγωνιστικό προφίλ της ομάδας, τι πιστεύεις ότι θα είναι αυτό που θα χαρακτηρίζει τον Άρη φέτος αγωνιστικά? Θα είναι η άμυνα, θα είναι η ποικιλία στην επίθεση, θα είναι η αθλητικότητα? Πώς ακριβώς τη φαντάζεσαι την ομάδα? Λατρεία και στην άμυνα. Έτσι θα πρέπει η ομάδα να στηριχθεί πολύ στην άμυνά της. Νομίζω ότι θα φτιάξουμε και ένα πολύ αθλητικό. Νομίζω όλοι οι παίκτες που θα είμαστε το στοιχείο θα πρέπει να στηριχθούμε σε αυτό. Και σίγουρα μετά και η επίθεση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά όταν μια ομάδα ξέρει να πρώτα απ' όλα να δίνει το καλύτερο σε αυτό στην άμυνα, από εκεί πέρα και μετά και η επίθεση μπορεί να πεις ότι καμιά φορά έρθει από μόνη της, γιατί υπάρχει ενθουσιασμός και μεσή τακτική έτσι, και δημιουργία που σίγουρα και ο κότς Αγγέλου αλλά και όλοι οι συνεργάτες του είναι πολύ έμπειροι πια, θα μας δίνουν και εμάς τις κατάλληλες οδηγίες σε κάθε παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα δημιουργήσουμε ένα σύνολο το οποίο θα ανταγωνίζεται κάθε ομάδα, θα βγει από την ομάδα και αν παίζουμε, είτε αυτή είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, είτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αυτό θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και την έδρα μας, το πιο σημαντικό απ' όλα. Και από εκεί πέρα να δίνουμε το καλύτερο μας αυτό σε κάθε παιχνίδι. Δημήτρη, όσοι βρίσκονται στον χώρο του μπάσκετ, όσοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα, γνωρίζουν και το ήθος σου και τον επαγγελματισμό σου και το χαρακτήρα σου και γενικότερα και τον τρόπο που δουλεύεις. Αυτό φαίνεται ότι έχει αντιληφθεί και ο κύριος Δημήτρης Γουλιέλμος, ο οποίος έκανε μια παρέμβαση κατά τη διάρκεια των χθεσινών σου δηλώσεων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης. Και είπε χαρακτηριστικά ότι στη δική μου την καρδιά ο Δημήτρης είναι πρωταθλητής, τέτοια παιδιά θέλουμε στον Άρη. Αναφέρονταν φυσικά στο χαρακτήρα σου και στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις τα πράγματα. Αυτό σου δίνει έτσι μια μεγαλύτερη όθηση, μια μεγαλύτερη έτσι δύναμη προκειμένου να ξεκινήσεις με ακόμη μεγαλύτερη διάθεση το έργο σου. Σίγουρα, εντάξει. Πραγματικά είναι πολύ τιμητικό για μένα αυτό, αυτή η δήλωση του κ. Γουλιέλμου. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα κι εγώ. Με τον κύριο Γουλιέλμο έχω μια σχέση λίγων μηνών, έτσι, αλλά νομίζω ότι και αυτός είναι στο πρόσωπό μου κάποια πράγματα και εγώ στο δικό του, ότι πραγματικά αγαπάμε αυτή την ομάδα και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για αυτή. Πραγματικά τον ευχαριστώ πολύ για αυτή τη δήλωση και εγώ αυτό που μπορώ να κάνω είναι να δώσω ό,τι όχι και δεν έχω για αυτή την ομάδα. Γιατί ξέρω ότι και αυτός ο άνθρωπος που πήγε και όλοι οι άλλοι που είναι δίπλα του έχουν πραγματική αγάπη την ομάδα. Μπήκαν για να βοηθήσουν την ομάδα, γιατί αυτή τη στιγμή η ομάδα περνάει δύσκολες στιγμές. Έχει γυρίσει σελίδα, αλλά δεν έχουν τελειώσει όλα τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν. Φυσικά. Αυτό θέλουν να κάνουν όλοι, έτσι ο κ. Γουλιέλμος και οι συνεργάτες του. Είναι μια δύσκολη χρονιά. Το είπα και προηγουμένως, θα πρέπει όλοι
όσοι αγαπάνε πραγματικά την ομάδα να το βοηθάνε με κάθε τρόπο. Και αυτό το αποδεικνύεις περίτρανα και εμπράκτος για το γεγονός ότι αποδέχθηκες την πρόταση που σου έκανε ο Άρης να έρθεις, να ενισχύσεις και εσύ από την δική σου πλευρά την προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα που θέλει να πραγματοποιήσει. Φαντάζομαι ότι και η παρουσία του coach Αγγέλου στην τεχνική ηγεσία έπαιξε και αυτή τον δικό της ρόλο, έτσι. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι μιλήσαμε και πολύ νωρίς με τον coach τον Αγγέλου. Είχα συνεργαστεί και στο παρελθόν του 2012-2013, αν δεν κάνω λάθος, πάλι στον Άρη. Σωστά. Τον εκτιμώ, τον σέβομαι και σαν άνθρωπο πρώτα απ' όλα και σαν προπονητή. Μίλησα και με τον κύριο Γουλιέλμο. Είδα στο πρόσωπό του μια αξιοπιστία, ένα σεβασμό. Και από εκεί πέρα ήταν πολύ εύκολη για μένα η απόφαση να γυρίσω πίσω στην ομάδα. Δεν ήταν κάτι το οποίο το σκέφτηκα πολύ. Και στα πρόσωπα των δύο αυτών ανθρώπων ότι κάτι είχε αλλάξει στην ομάδα, ότι κάτι πάνε να κάνουν καλό και πιστεύω ότι αυτό δεν θα έχει χρονική έτσι, διάρκεια ενός χρόνου, πιστεύω ότι θα έχει διάρκεια περισσότερων χρόνων για να φτάσει ο Άρης και πραγματικά αξίζει. Νομίζω η πολιτική που ακολουθεί πλέον η ΚΑΕ Δημήτρη το να χρησιμοποιεί την γλώσσα της αλήθειας και να συνομιλεί με τα στελέχη της, με τους αθλητές εν προκειμένου αποδίδοντας τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, νομίζω ότι είναι το πιο τίμιο και ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει συγκριτικά με την προηγούμενη διοικητική κατάσταση η οποία είχε αφήσει τις εξελίξεις στο έλεος τους και πραγματικά η ομάδα κινδύνεψε ακόμη και αγωνιστικά. Νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση που έχει πλέον η ΚΑΕ είναι η πιο τίμια και απέναντι στους αθλητές οι οποίοι προορίζονται είτε για να ενταχθούν στο ρόστερ είτε έχουν συμφωνήσει για να ενισχύσουν την ομάδα την νέα σεζόν. Δημήτρη, μήπως μπορείς να μετακινηθείς κάπως γιατί χάνεται το σήμα. Δεν σε ακούμε καλά. Έπεσε η γραμμή. Έχουμε ένα πρόβλημα με την κινητή τηλεφωνία. Χάσαμε το σήμα με τον Δημήτρη Βεργίνη. Θα τον καλέσουμε εκ νέου. Είναι ο Δημήτρης Βεργίνης, ο οποίος μας αναλύει μέχρι στιγμής τα όσα βιώνει στον Άρη. Μας έχει μιλήσει για την απόφασή του να επιστρέψει στην ομάδα. Τον έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ωραία. Έλα, Δημήτρη. Ναι, ναι. Έλα, Δημήτρη. Έχω ένα θεματάκι λίγο με το σύνολο. Τώρα σε ακούμε καμπάνα. Αυτό που έλεγα πριν ότι όσον αφορά τη δείξη του κ. Λάσκαρη, ο οποίος είχε έρθει και για αρκετό χρονικό διάστημα, τα πράγματα πηγαίναν πάρα πολύ καλά για την ομάδα. Κάποιες εκκρεμότητες οικονομικές με την ομάδα από το παρελθόν μέχρι κάποιο σημείο ήταν πολύ συνεπτικός απέναντί μου. Σωστή. Αλλά μετά δυστυχώς με τα προβλήματα τα οποία είχε και αυτός προσωπικά και με τις υποχρεώσεις επαγγελματικές, αυτό είχε ως συνέπεια και ο Άρης να ζημιωθεί από αυτό και να υπάρχουν όλες αυτές οι οικονομικές εκκρεμότητες και δυσκολίες. Όλο αυτό το δύσκολο έργο που υπάρχει αυτή τη στιγμή τώρα στον Άρη το είχε αναλάβει και ο Ζουλίμος εξ ολοκλήρου και με τους συνεργάτες του και πιστεύω ότι επειδή βλέπω ότι είναι στο πρόσωπό του ότι αγαπάει πραγματικά την ομάδα τα πάντα για να τη βελτιώσει και να φτάσει ο Άρης και πραγματικά που αξίζει και να μην έχει και οικονομικές εγκρεμότητες και δυσκολίες στον παρελθόν του. Ακριβώς. Πάμε λίγο και πάλι στο αγωνιστικό. Πρώτη αγωνιστική, Λαύριο Άρης με την πρώην ομάδα σου, πρεμιέρα στην Α1. Πώς θα είναι λίγο αυτό το συνέστημα για σένα, βέβαια είσαι πλέον. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι και χθες την κλειώσε καθόμασταν δίπλα-δίπλα με τους ανθρώπους του Λαυρίου και λέγαμε έτσι για αστείο να παίξουμε πρώτη αγωνιστική, έτσι και έγινε. Εντάξει, τώρα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Εντάξει, είναι ιδιαίτερο γιατί και στο Λαύριο αλήθεια είναι ότι έπαιξα μια χρονιά, αλλά δέχτηκα πολύ με τους ανθρώπους εκεί. Το Λαύριο είναι μια ομάδα που πραγματικά μακάρι να υπάρχουν και άλλες ομάδες από το Λαύριο στην Α1. Ένα πολύ υγιές σωματείο, άνθρωποι από εκεί από το Λαύριο που αγαπούν την ομάδα. Έχουν χρόνια στην ομάδα, όπως ο κότσος Ερέλης, ο οποίος είναι 14 χρόνια, θυμάμαι καλά, στην ομάδα. Σωστά. Την έχουν πάρει από τις μικρές κατηγορίες. Ο κύριος Ψαράκης, ο πρόεδρος, ο οποίος και αυτός τα τελευταία χρόνια συμβάλλει οικονομικά πάρα πολύ το να έχει μια οικονομική σταθερότητα αυτή η ομάδα, τα μέγιστα θα έλεγα. Και ήταν μια πολύ ωραία έτσι, ευχάριστη χρονιά για μένα γιατί και αγωνιστικά πήγαμε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Δηλαδή ήταν μια έκπληξη του πρωταθλήματος, το Λαύριο. Είχαμε ένα πολύ καλό ρόστερ, μια πολύ καλή χημεία.
και αυτό έβγαινε και στο γήπεδο. Οπότε σίγουρα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για μένα, γιατί έχω και πολλούς φίλους από εκεί, που τους είδα και χθες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα βρίσκομαι στον Άρη και θα πρέπει να κάνω τα πάντα για να κερδίσουμε. Εννοείται. Εννοείται, γιατί πέρσι θυμόμαστε και εκείνο το παιχνίδι μέσα στο Λαύριο, τη δεύτερη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, με τον buzzer beater του Βασιλόπουλου που κατάφερε. Ναι, ο Άρης... αυτό το παιχνίδι δεν ξεχνιέται. Ναι. κατάφερε... Ήταν πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τον Άρη κιόλας. Βέβαια. Μετά είχε πολύ δύσκολο πρόγραμμα, αν θυμάμαι καλά, και έκανε αρκετές συνεχόμενες ήττες. Ακριβώς. Και αν είχαν αυτό το παιχνίδι θα έμπαινε σε πολύ ακόμη πιο δύσκολες περιπέτειες. Οπότε ήταν ένα παιχνίδι το οποίο. Η αλήθεια ήταν δικό μας και το πήρε, το έκλεψε ο Άρης πραγματικά. Αλλά ήταν κάτι που το στήριξε θετικά στο τέλος, όπως και το παιχνίδι στο δεύτερο γύρο. Ακριβώς. Που μας κέρδισε πάλι. Ήταν δύο παιχνίδια, πιστεύω, πολύ κομβικά για την ομάδα του Άρης. Ακριβώς. Και μια έδρα το Λαύριο που, αν δεν κάνω λάθος, είχαν περάσει μόνο οι δύο αιώνιοι, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο Άρης. Αυτές ήταν οι ομάδες που είχαν καταφέρει. Ναι, ναι, είχαμε κερδίσει και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, είχαμε κάνει πολύ μεγάλες νίκες. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Αλήθεια είναι αυτή. Δημήτρη, θα είσαι αρχηγός φέτος στην ομάδα? Αυτό δεν το γνωρίζω. Mm-hmm. Να σου πω, αυτό ο κότς Αγγέλου είναι απόφαση καθαρά του κότς του Αγγέλου. Εγώ, αν μου ζητηθεί αυτός ο ρόλος, είμαι έτοιμος να αναλάβω. Η αλήθεια είναι ότι και στα 31 μου φέτος νιώθω και πιο όριμος και πιο έμπειρος από ποτέ. Έχω παίξει σε πολλές ομάδες, έχω ζήσει πολλές στιγμές όμορφες, άσχημες, οπότε ξέρω και να προσαρμόζομαι σε όλες τις καταστάσεις, είτε εύκολες είτε δύσκολες. Ακριβώς. Και νομίζω ότι αν μου δοθεί αυτός ο ρόλος, εγώ είμαι έτοιμος να τον ανταπεξέλθω και να δώσω ό,τι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα και με αυτόν τον ρόλο. Και επειδή είσαι ένα παιδί το οποίο έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στην ομάδα και γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και, και το DNA του κόσμου του Άρη και τις απαιτήσεις που υπάρχουν και την πίεση που έχει ένας αθλητής όταν φοράει την κίτρινο μαύρη φανέλα, νομίζω ότι ο ρόλος σου σίγουρα θα είναι καταπραγητικός μέσα στα ποδητήρια, με τους συμπαίκτες σου, με τους ξένους, με τους Αμερικάνους οι οποίοι θα αγωνιστούν για πρώτη φορά κάποιοι με τη φανέλα του Άρη, και για τους νεαρότερους σε ηλικία. Νομίζω ότι θα είσαι ένα πολύ καλό στήριγμα, ένα πολύ καλό έρισμα στην όλη διαδικασία και στην όλη λειτουργία μέσα στα ποδητήρια. Εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκτός από τα αγωνιστικά προστάσματα μπορεί να έχει ο κάθε παίκτης, από την αθλητικότητα, από το πόσο καλός είναι ένας παίκτης, το πιο σημαντικό από όλα σε μια ομάδα είναι να υπάρχει καλή χημεία. Mm-hmm. Αν υπάρχει καλή χημεία, η ομάδα μακροπρόθεσμα θα πάει καλά. Ακριβώς. Αυτό είχαμε και εμείς φέτος στο Λαύριο, δηλαδή, και νομίζω αυτό φαινόταν. Είχαμε μια πολύ καλή χημεία και οι ξένοι και οι Έλληνες. Είναι δύσκολο να το φτιάξεις αυτό. Θέλει μεγάλη προσπάθεια. Αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι και από τις επιλογές που έχει κάνει η ομάδα θα την έχουμε αυτή τη χημεία, και τη χημεία στα ποδητήρια και την αγωνιστική. Και εγώ θα δώσω τα μέγιστα και ό,τι μπορώ για να βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι. Ακριβώς. Και από τις επιλογές που έχει κάνει μέχρι στιγμής η ομάδα διαπιστώνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή και ο Λάγκη Τζόουνς, ο οποίος έχει έρθει, και ο Γκάρι Μπέλ που αγωνίζεται από πέρσι στην ομάδα, είναι πολύ καλή. Ξέρει και την ομάδα, ακριβώς. Και ο Μάικ Κάιζερ που φιλοξενήσαμε χθες εδώ στην εκπομπή, τον εκπρόσωπό του, τον Αλέξανδρο τον Παπασιώ, που μας είπε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό χαρακτήρα, ένα πολύ ευγενικό παιδί. Γενικότερα όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, όλο αυτό το μείγμα καλών αθλητών και καλών χαρακτήρων βοηθάει πάντα την ομάδα να αποδώσει και καλύτερα μέσα στο παρκέ. Έτσι ακριβώς. Και είναι σημαντικό, γιατί πέρυσι αυτή που, ναι, μεν ο Άρης έχει το πρόβλημα ότι δυσκολεύεται να πάρει ξένους από άλλη αγορά και μπορεί να πάρει μόνο από την Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω αυτό μπορεί να λειτουργήσει και θετικά, διότι γνωρίζουν και οι ξένοι παίχτες που έχουν παίξει στο περσινό πρωτάθλημα, ή το Λάγκη Τζόνς που παίζει δύο χρόνια, ή το Κάζε που ήταν πέρυσι στην Κίμη. Νομίζω ότι έχουν αντιληφθεί και έχουν προσαρμοστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά ξέρουν και τι σημαίνει Άρης και το πώς θα πρέπει να προσαρμοστούν και αυτοί σε αυτή την ομάδα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σωστά. Οπότε και κερδίζει χρόνο η ομάδα, ώστε να μην χάσει χρόνο, ώστε να προσαρμόσει αυτούς τους παίκτες καθόλου διάρκεια της πρακτικής. Οπότε αυτό, ναι, μεν έχει τα αρνητικά του, αλλά πιστεύω αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ θετικό στοιχείο. Και πάνω σε αυτό που λες, προς επίρρωση αυτού που λες, ειδικά οι Αμερικάνοι, έτσι, που είναι και πιο ενθουσιώδεις σαν φύση, έχουν έτσι πιο εκρηκτικό ταπεραμέντο, περιμένουν πώς και πώς, ας πούμε, να ζήσουν την ατμόσφαιρα που δημιουργείται σε ένα γεμάτο Νικ Γκάλι Σκολ και να πάρουν έτσι αυτή την όθηση που μεταδίδει ο κόσμος του Άρη, η κερκίδα. Εδώ εμένα μου έχει λείψει, που έχω πολύ
ότι είσαι ωραία ομάδα. Φαντάζομαι του ξένου που δεν το έχω ζήσει κιόλα, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή και από τις αναρτήσεις που βλέπουμε στα social media και του Mike Kaiser και του Lucky Jones, ο οποίος έζησε πέρσι και την ατμόσφαιρα του ενός derby Aris PAOK. Είναι και ο ίδιος, ας πούμε, σε αυτή τη φιλοσοφία, ότι ανυπομονώ να παίξω μπροστά σε αυτό το κοινό και να τους έχω αυτή τη φορά μαζί μου, να με υποστηρίζουν, να μου δίνουν. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, τι μπορεί λοιπόν να λένε για τον κόσμο του Άρη και να το λένε μπορεί κάποιοι από συνήθεια, αλλά πραγματικά δεν φαντάζεσαι σε έναν αθλητή τι δύναμη δίνει ο κόσμος. Και μιλάμε για έναν κόσμο που για μένα είναι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δίνει τεράστια δύναμη. Αλλά αυτό αυτομάτως, αυτό που σημαίνει ότι το να παίζεις με τέτοια ομάδα και με τέτοιο κόσμο μπροστά δημιουργεί και πίεση, έτσι δεν το συζητώ. Φυσικά. Αλλά νομίζω ότι για να έρθει ένας παίκτης στον Άρη είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει σε αυτή την πίεση και σε αυτή την μεγάλη ευθύνη που έχει πέντε σε αυτή την ομάδα. Πολύ σωστά. Δημήτρη, τώρα μεσολαβεί ένα μικρό χρονικό διάστημα, περίπου 20 μέρες μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας, η οποία θα ξεκινήσει εκεί στο πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο. 13 Αυγούστου. 13 Αυγούστου. Λογικά θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Εντάξει, αρκετά νωρίς με τα περσινά και τα τελευταία έτσι χρόνια δεδομένα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι πως είναι τα πράγματα που παίζουμε 20 Σεπτεμβρίου, το πρώτο μας επίσημο παιχνίδι, είμαστε αναγκασμένοι να ξεκινήσουμε τέτοια περίοδο για να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται. Εσύ τώρα, να φανταστώ, ξεκουράζεσαι, παίρνεις τις τελευταίες σου ανάσες, δεν έχει τελειώσει και το μεταβατικό πρόγραμμα προπονήσεων, οπότε γεμίζεται τις μεταβατικές. Ναι, τελείωσε την πρώτη εβδομάδα, ναι. Έτσι ακριβώς, τελείωσε την πρώτη εβδομάδα. Δουλέψαμε 1,5 μήνα με τον Κώστα Καμπερίδη, τον Κώστα Νικολαίδη, με τον γυμναστή τον κύριο Ζάλογκο. Για μένα ήταν πραγματικά από τα καλύτερα έτσι τις καλύτερες μεταβατικές που έχω κάνει, γιατί ο καθένας είναι τρομερός στο είδος του και ήταν ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει ένας αθλητής σε αυτή την περίοδο. Τώρα θα ξεκουραστούμε λιγάκι, έτσι λίγο να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Είναι απαραίτητο. Ξεκινάμε και... Είναι απαραίτητο. Ναι, και η ξεκούραση είναι μέρος της προπόνησης, αυτό που λένε αρκετοί. Οπότε επειδή ξεκινάμε και νωρίς, να ξεκουραστούμε, να φάω και την οικογένειά μου λίγο, γιατί έχουμε και ένα νέο μέλος τώρα εδώ και 4 μήνες. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς είναι πλέον, πώς διαμορφώνεται η καθημερινότητα με ένα πιτσιρίκι πλέον στη ζωή σας? Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει λιγάκι. Ευτυχώς που τους πρώτους μήνες δεν είχα αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ναι. Μόνο ένα μήνα, ας πούμε, στο τέλος του πρωταθλήματος που ήταν η γυναίκα μου στη Θεσσαλονίκη. Μόνη αυτή ίσως κατάβηξε όλο το λούκι, η αλήθεια είναι. Αλλά και μετά εγώ, αφού γύρισα, εντάξει, είναι τελείωσε άλλη ζωή, έχουν αλλάξει προτεραιότητές σου, βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Δεν σκέφτεται το εγώ, σκέφτεται το εμείς. Αλλά και πραγματικά είναι τιμές που αν τις ζήσει κάποιος και συναισθήματα δεν μπορεί να τα αντιληφθεί. Είναι ότι καλύτερο πραγματικά μου έχει συμβεί. Και εύχομαι σε οποιοδήποτε έτσι να το νιώσει αυτό το συνέστημα. Πάντα ένα παιδάκι είναι ευλογία για ένα νέο ζευγάρι και να είστε γεροί, να το καμαρώσετε όπως επιθυμείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου, να ευχηθούμε να είσαι υγιής εσύ και οι συμπαίκτες σου και να έχετε κουράγιο και δύναμη, ούτως ώστε να ανταποκριθείτε στον απόλυτο βαθμό στο έργο που έχετε μπροστά σας και να φτάσετε πραγματικά να υλοποιήσετε τους στόχους σας μαζί με την ομάδα και να δώσετε χαρά στον κόσμο του Άρη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και καλό καλοκαίρι. Καλή συνέχεια, Δημήτρη. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Δημήτρης Βεργίνης. Καλύψαμε, πιστεύω, όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Μας είπε πώς προετοιμάζεται για την έναρξη της σεζόν. Μας είπε την άποψή του για το πρωτάθλημα, για την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε εχθές, για τις σχέσεις που αρχίζουν και χτίζονται μέσα στα αποδυτήρια του Άρη, καθώς σιγά σιγά αρχίζει να σχηματοποιείται το ρόστερ της νέας σεζόν, για τον coach Αγγέλου, για τον κύριο Γουλιέλμο. Γενικότερα κάναμε, νομίζω, μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα κουβέντα. Λοιπόν, Χρήστο μου, φτάσαμε στις 6. Θα πάμε να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα της εκπομπής μας και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε και με τα ποδοσφαιρικά θέματα που έχουμε ετοιμάσει. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. All About Aris On Air, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε μαζί σας μέχρι και τις 7. Συνομιλήσαμε πριν από λίγο με τον Δημήτρη Βεργίνη, είπαμε τα θέματα του μπασκετικού Άρη. Μας είπε και ο έμπειρος γκάρ των κιτρίνων το πώς περιμένει την νέα σεζόν. Και μιας και μιλάμε για μπάσκετ, βλέπω εδώ Νίκο. Θα το δούμε μετά. Ναι, θα το δούμε μετά, βέβαια. Και τώρα θα αφήσουμε λίγο για την ώρα. Θα βάλουμε στην άκρη το μπάσκετ
και θα πάμε να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο, καθώς αύριο έχουμε τα αποκαλυπτήρια του νέου Άρη, κόντρα στην πιο έτοιμη φυσικά ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο ναι μεν είναι φιλικό, αλλά είναι ανάμεσα σε δύο ιστορικές ομάδες, δύο ομάδες που θα τα πούνε και στην διάρκεια της σεζόν. Και πέραν του Άρη θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι έχει να μας δώσει και η ΑΕΚ στο αυριανό παιχνίδι. Καλύτερα όμως θα μας τα πει ο καλός συνάδελφος από την Αθήνα και από τον Gazeta.gr, ο Δημήτρης Βέργος, τον οποίο διακόπτουμε από τις διακοπές του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον έχουμε μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα Θεσσαλονίκη από το Λίμπερο. Καλησπέρα, τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Καλησπέρα. Ναι, με πετυχαίνετε στην Άσπαχτο αυτή τη στιγμή, όχι στην Αθήνα. Και μακριά και από αυτά τα γεγονότα τα οποία παρακολουθούμε όλοι και μας έχουν συγκλονίσει. Ναι, δυστυχώς. Μαύρη μέρα σημερινή. Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τραγωδία. Και το καλύτερο θα είναι όσοι μπορούν να βοηθήσουν με πράξεις και όχι με λόγια. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί εντάξει, γενικότερα διαβάζω διάφορα στο Facebook. Αλλά νομίζω ότι το καλύτερο είναι με πράξεις αυτή τη στιγμή. Όποιος μπορεί, όποιος έχει τη δυνατότητα, είναι κοντά ή σε κάποιο μέρος που μπορεί να βοηθήσει να το κάνει από εκεί και πέρα. Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. Έτσι είναι όπως τα λες. Και ο Άρης με την ΑΕΚ το λιγότερο μπορεί να κάνουν αύριο και θα το κάνουν, θα είναι να κρατήσουν ενός λεπτού υγεία πριν το παιχνίδι και να αγωνιστούν με μαύρα περί βραχιόνια. Ακριβώς, και ήδη νομίζω ναι. Και διάφοροι οπαδοί ομάδων, έτσι, διάφορων ομάδων έχουν αρχίσει να βοηθούν τους πληγέντες. Και οι ορίζοντα νομίζω και οι ομάδες θα το κάνουν. Ναι. Ναι. Γενικότερα έχει υπάρξει κινητοποίηση και θα υπάρξει, φαντάζομαι. Το οποίο ουσιαστικά φυσικά είναι ένα πολύ καλό σημάδι, έτσι δεν το συζητάω. Είναι θετικό τουλάχιστον ότι έστω και σε αυτές τις στιγμές γενικότερα υπάρχει μια συσπήρωση στην ελληνική κοινωνία και σε όλα τα φάσματά της, ακόμα και στον αθλητισμό. Να πάμε λίγο στο. Τα αυτονόητα λέμε βέβαια. Αλλά στην Ελλάδα τίποτα δεν είναι αυτονόητο, Δημήτρη μου. Έτσι, έτσι είναι. Πάμε και στο αυριανό παιχνίδι. Ένας Άρης που έχει ακόμα βέβαια δρόμο μπροστά του, ένας νέος Άρης απέναντι σε μια ΑΕΚ πιο έτοιμη και νομίζω σε ένα από τα τελευταία τεστ της πριν τα παιχνίδια για τον τρίτο προγραμματικό του Champions League. Έτσι. Ακριβώς, όπως το λες είναι, και μια νέα ΑΕΚ θα έλεγα, γιατί ο Μαρίνος Ζουνίδης προσπαθεί να αλλάξει τη φιλοσοφία που υπήρχε την περσινή αγωνιστική σεζόν, πετυχημένη αγωνιστική σεζόν, έτσι, αλλά με διαφορετική φιλοσοφία από ότι ο Μανώλο Χιμένεθ, ο οποίος ουσιαστικά είχε εφαρμόσει ένα πιο αμυντικογενές σύστημα, μια πιο αμυντικογενής φιλοσοφία σε σχέση με τον Έλληνα coach, ο οποίος από τις πρώτες μέρες της δουλειάς του στην ΑΕΚ προσπάθησε να περάσει αυτή την επιθετική φιλοσοφία στην ομάδα, ένα έτσι, συνδυαστικό ποδόσφαιρο με αυτοματισμούς, με κάθετο ποδόσφαιρο, και έχει αρχίσει σιγά σιγά να το περνάει στους παίχτες του. Φυσικά δεν είναι εύκολο έτσι, να αλλάξει η φιλοσοφία μιας ομάδας, ωστόσο και με τις προσθήκες που γίνανε στο ρόστερ αλλά και με τα στοιχεία που περνάει στην ομάδα σιγά σιγά ο Μαρίνος Ζουνίδης, προσπαθεί να δώσει μια άλλη νότα, μια ποδοσφαιρική νότα στην ΑΕΚ. Αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται σιγά σιγά, φιλικό με φιλικό, και με τον Ατρόμητο η ένωση ήταν ανεβασμένη, δημιούργησε έτσι ευκαιρίες, αυτοματισμούς, τα γκολ δεν μπήκαν, αλλά φυσικά αυτό, αν συνεχίσει και παράγει αυτό το επιθετικό ποδόσφαιρο και την ανάπτυξη στην δημιουργία, θεωρώ ότι θα έρθει κάποια στιγμή. Ωστόσο, όπως είπες πολύ σωστά, αποτελεί και για την ΑΕΚ ένα πολύ σημαντικό φιλικό το παιχνίδι με τον Άρη, γιατί αυτό μαζί με την Γαλατασαράη την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τρίτη στο Ολυμπιακό Στάδιο, είναι ουσιαστικά τα τελευταία τεστ για τους παίχτες της Ένωσης πριν από το πολύ κρίσιμο πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού, είτε με τη Celtic είτε με τη Rosenborg, για τον προκριματικό του Champions League σε δύο εβδομάδες από τώρα. Θα δούμε και κάποια από τα έτσι, πιο νέα πρόσωπα που προσθέθηκαν στο ρόστερ το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν, επειδή κοιτούσε λίγο την εντεκάδα του φιλικού με τον Ατρόμητο, κάποιοι λείπανε. Ναι, ο Άλεφ και ο Πόνσε, που ουσιαστικά ήταν οι δύο τελευταίες προσθήκες, γιατί ο Μπογιέ προηγήθηκε, ήταν στην εξέδρα στο φιλικό αυτό. Αναμένεται να δούμε και την προπόνηση στις 7 η ώρα στα Σπάτα. Θεωρώ ότι θα πάρουν χρόνο συμμετοχής. Εκτιμώ ότι ο Μπογιέ σίγουρα θα παίξει περισσότερο σε σχέση με το φιλικό με τον Ατρόμητο. Ίσως δούμε και τον Άλεφ αρκετά, γιατί όχι και στην αρχική δεκάδα της ΑΕΚ, από τη στιγμή που ήταν ένας παίχτης ο οποίος είχε ολοκληρώσει την προετοιμασία, σημαντικό μέρος προπονήσεων είχε στα πόδια του με την Μπράγκα στην Πορτογαλία. Ο Πόνσε ήταν ένας παίχτης ο οποίος ακολουθούσε ατομικό στη Ρώμα, καθώς δεν υπολογιζόταν στους Τζιαλορώσοι. Ωστόσο, έχει ανεβάσει και αυτό στις στροφές από τη στιγμή που ήρθε στην Ελλάδα και εντάχθηκε στο ρόστερ της ΑΕΚ. Οπότε για τον Μπογιέ και για τον Άλεφ σίγουρα εκτιμώ ότι θα τους δούμε αρκετά, να παίρνω
έχουν αρκετά λεπτά συμμετοχής, αλλά εκτιμώ ότι και ο Πόνσε θα χρησιμοποιηθεί, γιατί θυμίζω ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος ήρθε για να καλύψει το κενό του Σέρχιο Αραούχο στην επίθεση, και ο Μαρίνος Ζουνίδης ήταν ένας παίχτης που τον ήθελε πάρα πολύ στην ΑΕΚ, γι' αυτό άλλωστε περίμενε και εβδομάδες για την απόκτησή του, προκειμένου να τον κουμπώσει στον σχεδιασμό της εντεκάδας και στο παιχνίδι μαζί με τον Μάρκο Λιβάγια. Έτσι. Είναι ένας παίχτης ο οποίος προορίζεται για την κορυφή της επίθεσης, ο Μάρκο Λιβάγια από πίσω του, οπότε θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι με τον Άρη και με την Γαλατασαράη θα είναι έτσι ένα σημαντικό τεστ για να δει πώς συνδυάζονται αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές εν ώψη και των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Πάντως βλέπουμε γενικότερα... από εκεί και πέρα περιμένουμε φυσικά να συμπληρώσω την κατάσταση του Τσιγκρίνσκι, ο οποίος φυσικά δεν θα παίξει με τον Άρη και δεν ξέρουμε αν θα παίξει και με τον. Στα πρώτα ευρωπαϊκά το θεωρώ πολύ δύσκολο, έχει πάθει μια θλάση ενός αριστερού κέφαλου και σημαντικό πλήγμα, το συζητάω, ο Ουκρανός αμυντικός, και αναμένουμε τα νέα για το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός ο Ουκρανός. Ναι. Διόρθωσε με πάντως, αν κάνω λάθος αυτό που θα πω, διακρίνωση να έχω ότι αρχίζει να επανέρχεται μια ηρεμία, γιατί η αίσθηση που μας δινόταν γενικότερα και το προηγούμενο διάστημα ήταν μια έτσι αναταραχής λόγω της καθυστέρησης στο μεταγραφικό. Ναι. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, υπήρχε καθυστέρηση. Ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι φέτος ο αγωνιστικός σχεδιασμός των ανθρώπων της ΑΕΚ ήταν ξεκάθαρος από την αρχή. Και είχε να κάνει με το ότι θα επιλέγονταν παίχτες που θα έρχονταν να κάνουν τη διαφορά. Γιατί φυσικά από το ρόστερ έτσι έφυγαν παίχτες οι οποίοι ήταν βασικοί και προσέφεραν πάρα πολύ στην περσινή κατάκτηση του τίτλου. Συνεπώς οι άνθρωποι που τρέξαν τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΑΕΚ ήθελαν να προχωρήσουν σε λύσεις οι οποίες δεν θα ήταν ό,τι και ό,τι, αλλά θα ερχόντουσαν για να κάνουν τη διαφορά. Και σε αυτό ήταν ξεκάθαρος και ο Μαρίνος Ζουνίδης και οι συνεργάτες του και οι άνθρωποι που τρέξαν τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ. Σίγουρα θα θέλαν τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα από την άποψη ότι είχαν έρθει αυτά τα αποκτήματα νωρίτερα ακόμα και να ήταν στο Κίλσε της Πολωνίας. Άλλωστε ήταν κάτι το οποίο ο Μαρίνος Ζουνίδης το είχε πει ξεκάθαρα στα τέλη του Μάη, σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου την πρώτη ως προπονητής της Ένωσης. Mm-hmm. Ωστόσο, ξέρεις τι γίνεται, όταν δεν βρίσκεις αυτό που θες ή όταν πηγαίνεις σε στόχους από το πάνω ράφι, όπως συνηθίζουμε να λέμε το κλισέ, αρχές Ιουνίου ή μέσα Ιουνίου, που εκείνη τη στιγμή δεν έχουν πρώτη επιλογή την Ελλάδα, γιατί κατά ψέματα πλέον το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι πρώτη επιλογή για αρκετούς παίχτες στο εξωτερικό, για την πλειονότητα θα έλεγα των παίχτων στο εξωτερικό, θα πρέπει να περιμένεις. Και εκτιμώ ότι εν τέλει όπως ήρθαν τα πράγματα σε σχέση και με τις δύο εβδομάδες περιθώριο που είχε η ΑΕΚ πριν το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς, νομίζω ότι οι επιλογές εν τέλει ήταν οι κατάλληλες που γίναν και ήρθαν εν πάση περιπτώσει κάπως καθυστερημένα, αλλά έχοντας το χρονικό περιθώριο για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος. Ναι. Ωραία. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε και την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα τα πάντα θα είναι στο χορτάρι φυσικά. Καλά, έτσι. Θα περιμένουμε να δούμε και την ΑΕΚ. Εκεί κρίνονται όλοι και σε βάθος χρόνου φυσικά. Γιατί θυμάστε για παράδειγμα, μιλώντας για την ΑΕΚ, την κριτική που είχαν ασκήσει αρκετοί στον Μάρκο Λιβάγια, ο οποίος είχε έρθει πέρυσι το καλοκαίρι και σταδιακά άρχισε να ανεβάζει ρυθμούς. Από ένα σημείο και μετά αποτέλεσε έναν από τους καθοριστικότερους παράγοντες της ΑΕΚ για τον τίτλο. Καλά, Δημήτρη, εντάξει, στην Ελλάδα το ξέρεις και εσύ πολύ καλύτερα ότι η υπομονή δεν είναι και από τα βασικά χαρακτηριστικά του Έλληνα οπαδού. Όχι μόνο με τον οπαδό, αλλά γενικότερα. Σίγουρα. Δηλαδή, ας πούμε, κριτική από τον Ιούλιο, από τον Αύγουστο. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και πρέπει πάντα να έχουμε ως δεδομένο ότι οι ομάδες, όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα, δεν είναι 100% έτοιμες. Θέλουν και λίγο χρόνο επιπλέον για να μονταριστούν και να αρχίσουν να βγάλουν στο γήπεδο αυτό το οποίο θέλουν οι προπονητές. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ παράμετροι, αλλά εδώ στην Ελλάδα εντάξει, πρέπει να κάνουμε κριτική από τον Αύγουστο για να κάνουμε κριτική και να έχουμε κάτι να γράψουμε. Το ταμείο γίνεται, δυστυχώς, ταμείο γίνεται στο τέλος. Αυτή είναι η ουσία στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό γενικότερα. Και έτσι πρέπει να το προσεγγίζουμε όλοι. Θα περιμένουμε να δούμε αύριο την ΑΕΚ. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί οι δύο ομάδες θα τα ξαναπούν έτσι αλλιώς στη διάρκεια της σεζόν. Θα περιμένουμε να δούμε και αυτή την κόντρα δύο καλών φίλων του Μαρίνου Ζουνίδη και του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου. Σωστό και αυτό. Ναι, υπάρχει και αυτό έτσι σαν παρασκήνιο στο αυριανό παιχνίδι. Σωστό και αυτό. Δημήτρη, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσω. Η ΑΕΚ θα έρθει σήμερα ή αύριο θα έρθει εφημερών στην Ελλάδα. Αυτό δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί αυτό το 7 η ώρα προπόνηση σήμερα. Έχει προπόνηση 7 η ώρα, οπότε θα βγει και η αποστολή το βραδάκι. Αλλά δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Γιατί με πετυχαίνει και λίγο σε βουτζιάκο. Καλά, ναι, ναι. Δεν γνωρίζω. Ωστόσο, σίγουρα θα βγάλει και αποστολή μετά τη σημερινή προπόνηση στα Σπάτα, που είναι στις 7 η ώρα, θυμίζω. Οπότε θα γνωρίζουν και τα άτομα που θα
θα βρίσκονται στην αποστολή, αν υπάρχει κάποιος τραυματισμός στη τελευταία στιγμή ή οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά νομίζω γενικά ότι και σε αυτό το φιλικό, όπως είπα το αυριανό, και στο μάτι με τη Γαλατά, ο Μαρίνος Ρουσνίδης θα προσπαθήσει να δώσει αρκετό χρόνο συμμετοχής σε παίχτες που υπολογίζει για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα πρώτα, προκειμένου να μοντάρει την ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα ενώπιση των πολύ κρίσιμων αναμετρήσεων αυτών. Γιατί θυμίζω ότι σε περίπτωση που ο αντίπολος είναι η Celtic, που είναι το πιο πιθανό αν αποκλείσει τη Rosenborg, από εκεί και μετά η ΑΕΚ έχει μια μεγάλη δυνατότητα νικώντας τη Celtic, αποκλείοντας τη Celtic, κάνοντας δηλαδή μια υπέρβαση νωρίτερα από το αναμενόμενο, να πάει στο κρούδο ισχυρών στην επόμενη κλήρωση για τους ομίλους του Champions League. Yeah. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καθοριστική αυτός ο γύρος για την ΑΕΚ για να κάνει το κάτι παραπάνω. Και φυσικά να κλειδώσει όπως και να έχει μια θέση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, διότι περνώντας αυτό το γύρο ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει το Europa και από εκεί και πέρα παίζει το play-off της Champions League για το κάτι παραπάνω και για την είσοδο στους ομίλους. Ωραία Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στις διακοπές σου. Τίποτα. Και αύριο δεν θα έρθεις, αλλά σε περιμένω μέσα στην χρονιά και κάτι σου χρωστάω. Εννοείται, τα έχουμε πει, και από το Facebook. Έγινε Δημήτρη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Για καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά τον ρεπόρτερ της ΑΕΚ στο Γκαζέτα, τον Δημήτρη Βέργο. Πάμε στο διάλειμμα. Εντάξει, Χριστογιώση, εντάξει. Ούτε ο Γιάννης Ιωαννίδης φιλετή διαυστηρότητα. Πετάξτε το σακάκι. Ναι, λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. All About Aris on Air. Γιάννης Παραπονιάρης, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα. Θα πάμε για περίπου 20 λεπτάκια ακόμα παρέα. Πάμε για μία ακόμα σύνδεση στην Τούμπα στην Ελένη Μπούντου. Ελένη. Χαίρετε, παιδιά, να κάνει μια παρέμβαση στο ΠΑΟΚ 24. Βεβαίως. Στην εκπομπή. Λοιπόν, επειδή υπήρχε ένα ερωτηματικό σχετικά με τον Ιβάν Σαββίδη και το αν θα βρεθεί στο γήπεδο, αν θα παρακολουθήσει το παιχνίδι, αυτό το οποίο βγαίνει από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ πριν από λίγο είναι ότι θα δούμε κάτι αντίστοιχο όπως αυτό που είδαμε στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Δηλαδή, ο Ιβάν Σαββίδης που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη θα συνοδεύσει κανονικά την αποστολή του ΠΑΟΚ μέχρι το γήπεδο. Μέχρι να μπει δηλαδή, μέχρι να μπουν οι ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια, θα τους ευχηθεί καλή επιτυχία και κατόπιν θα αποχωρήσει. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που τον περιμένουν μαζί με την αποστολή. Θα δούμε. Νομίζω ότι σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε και εικόνα από την αύξηση της αποστολής και αν βεβαίως θα βρίσκεται και ο μεγαλομέτωχος της ομάδας του δικεφάλου, αν θα συνοδεύσει την ομάδα ή όχι. Αλλά αυτό τουλάχιστον βγαίνει ως τελευταία πληροφορία. Μάλιστα. Ωραία, Ελένη Μπούντου. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τη νέα σύνδεση που είχαμε με το γήπεδο της Τούμπας. Λοιπόν, μιλήσαμε για μπάσκετ. Συνεχίζει να πειράζει τα ακουστικά μου και δεν ακούω όμως. Ούτε εγώ ακούω. Λέει κάτι γίνεται με τα ακουστικά. Ναι, τώρα ακούμε. Τώρα ακουγόμαστε. Τώρα ακούω καλά. Λοιπόν, άψογα. Να πούμε ακόμα 2-3 πραγματάκια για το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι καλύψαμε το θέμα του αυριανού φιλικού. Απλά αναφέρουμε. Για το τυπικό ότι μπορείτε να δείτε και στο Λαμπαουτάρι τις φωτογραφίες, τα νέα δίχτυα, τα κεντρινόμαυρα δίχτυα που τοποθετήθηκαν στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το λέγαμε και χθες ότι και ο αγωνιστικός χώρος είναι κάτι που περιμένουμε να δούμε αύριο γενικότερα στο φιλικό με την ΑΕΚ και το χλωτάπιτα αλλά και τα νέα δίχτυα. Πόσο καιρό είχαν να μπουν κεντρινόμαυρα δίχτυα? Αρκετά χρόνια. Ωραίο είναι. Vintage. Πίσω νομίζω για να το βρούμε. Εντάξει, οι αλλαγές φίλε πάντα είναι καλές. Και ειδικά αν είναι προς το καλύτερο. Λοιπόν, από το πρωί διαβάζετε στο About Aris για τον Γιάγια Μελέτζε, τον 21χρονο Ιβοριανό χαφ, ο οποίος θα αποτελέσει μεταγραφικό απόκτημα του Άρη. Ο Άρης θα τον αποκτήσει από την βουλγαρική Σεπτέμβρη. Λοιπόν, Σεπτέμβρη. Θα μείνει ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής, θα έρθει στον Άρη, αλλά θα υποκαθεστώ συνειδιοκτησίας με τους Βούλγαρος 21χρονος, τώρα άκουγα καλύτερα, Ιβοριανός μέσος, ο οποίος πήγε στη Βουλγαρία το Γενάρη του 16 λογαριασμό της Σεπτέμβρη, με τον οποίο αγωνίστηκε σε 16 παιχνίδια στην τρίτη κατηγορία της χώρας. Το καλοκαίρι υπέγραψε για ένα χρόνο στην Μπότεφ Πλόβντιφ, παίρνοντας προαγωγή στην πρώτη κατηγορία με 28 παιχνίδια γεμάτη σεζόν και την περασμένη σεζόν ξεκίνησε στην Μπότεφ καταγράφοντας 10 συμμετοχές μέχρι το Γενάρη που επέστρεψε Σεπτέμβρη, η οποία έχει το 40% των δικαιωμάτων του. Για τον παίχτη είχε ταξιδέψει και την προηγούμενη εβδομάδα ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος στη Βουλγαρία. Βέβαια, η περίπτωση του Μελέτζε δεν προέκυψε τώρα για τον Άρη, καθώς οι εκπρόσωποι του ποδοσφαιριστή είχαν βρεθεί και στα 3-5 πηγάδια στο διάστημα που η ομάδα έκανε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Και είχαν μιλήσει και με τον Ερέρα και με τον Διαμαντόπουλο που είχε βρεθεί για μία μέρα πάνω στην Νάουσα. Εκεί είχε γίνει έτσι η πρώτη καλή επαφή των δύο πλευρών. Από τότε ο Άρης είχε το συγκεκριμένο μας απόψη του.
Και με το ταξίδι του Γιώργου Διαμαντόπουλου την περασμένη εβδομάδα στη Βουλγαρία οριστικοποιήθηκε η συγκεκριμένη μεταγραφή. Είναι νομίζω μια κίνηση που εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο που αναφέραμε αναζήτησης του Άρη για νεαρούς εξελίξιμους ποδοσφαιριστές. Βέβαια θα υπάρξει μια προσπάθεια αυτό το project να επικεντρωθεί στην ελληνική αγορά. Δεν κλείνει όμως ο Άρης την πόρτα και σε παίχτες εκτός των συνόρων που θεωρεί ότι είναι εξελίξιμοι και φθηνή, όπως ο Μελέτζε στην προκειμένη περίπτωση, ο οποίος και θα είναι στο ρότσερ της ομάδας στην νέα σεζόν. Βέβαια με το Μελέτζε πλέον δημιουργείται ένας συνοστισμός, να το πω, στην μεσαία γραμμή του Άρη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες. Υπάρχει πάντα βέβαια το δεδομένο ότι θα γίνει μια αποφόρτιση του υπάρχοντος ρόστερ, δεν υπολογίζονται όλοι οι παίχτες από τον Ερέρα. Και νομίζω ότι η αποστολή που θα ταξιδέψει στην Ολλανδία και θα ανακοινωθεί αύριο μετά το φιλικό με την ΑΕΚ θα μας κάνει σοφότερους και θα δείξει με τις επιλογές του ο Ερέρα ποιους παίχτες δεν υπολογίζει για την νέα σεζόν. Ή τουλάχιστον κάποιους από τους παίχτες που δεν υπολογίζει για την νέα σεζόν, γιατί ενδεχομένως ορισμένοι να πάρουν ακόμη μια ευκαιρία να τους δει και στα φιλικά και κατά πόσο θα τα αποκριθούν και σε συνθήκες αγώνα στα θέλω τον προπονητής του Άρη. Αυτά όσον αφορά το Μελέτζε, τον 29χρονο Ιβοριανό με τον Μπάσα, όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ, μάλλον πάνε για αύριο ανακοινώσεις με τον Αλβανό Μέσο, ο οποίος από την Κυριακή βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, χθες πέρασε χειρομετρικά, βρέθηκε, συναντήθηκε σήμερα με τους ανθρώπους του Άρη, τελευταίες λεπτομέρειες για να υπογράψει το συμβόλαιό του. Και όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ, θα ανακοινωθεί αύριο. Λογικά, πριν το φιλικό με την ΑΕΚ. Θα περιμένει λοιπόν αύριο τις ανακοινώσεις για τον 31χρονο αμυντικό χαφ, που εφόσον όλα πάνε καλά, θα ταξιδέψει και αυτός με την ομάδα στην Ολλανδία την ερχόμενη Πέμπτη. Όσον αφορά τώρα το αυριανό φιλικό, σε λίγο θα βασικά έχει ξεκινήσει ήδη η τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν το μάτς με την ΑΕΚ και η τελευταία της πριν αναχωρήσει για την Ολλανδία, καθώς την Πέμπτη το πρωί φεύγουν οι κυτρινόμαυροι. Καλά, τώρα δεν νομίζω να δείξει ο Ερέρα ενδεκάδα. Φιλικό είναι άλλωστε. Βέβαια, ο Άρης μπήκε στη δικασία να μελετήσει την ΑΕΚ, δηλαδή είδε και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ο Ερέρα και οι συνεργάτες, για να έχουν μια εικόνα περισσότερο για το τι θα αντιμετωπίσουν και τι θα βρουν μπροστά τους. Μπορεί να μένει να είναι φιλικό, έτσι, αλλά δεν πάμε και ξυπούλοι της αγκάθια. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του Άρη μελέτησαν και λίγο την ΑΕΚ, περισσότερο πάνω στο τι να περιμένουν πάνω στο σχηματισμό με τον οποίο θα παραταχθεί, τη φιλοσοφία κτλ. Και τον τρόπο που θα παίξει, όχι τόσο τα πρόσωπα, γιατί φιλικό είναι, τα πρόσωπα συνήθως δεν είναι σταθερά. Φυσικά, νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσει καταρχάς τους περισσότερους ποδοσφαιριστές που θα έχει στην αποστολή. Ναι, στην θα τους χρησιμοποιήσει. Αυτό ακριβώς. Όπως το ίδιο θα κάνει και ο Ερέρα. Απλά, όπως μας έλεγε πριν και ο Δημήτρης Οβέργος, ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, από την Αθήνα θα δούμε και κάποια νέα πρόσωπα, όπως τον Μπόνση για παράδειγμα, κατά πάσα πιθανότητα. Λογικό. Και γιατί ο σκοπός αυτών των αγώνων είναι αυτός. Ναι. Να δουν οι προπονητές κάποια πράγματα από τους ποδοσφαιριστές τους, να χρησιμοποιήσουν κάποια σχήματα, να πειραματιστούν. Γι' αυτό προσφέρονται αυτά τα φιλικά. Και εμείς περιμένουμε ενδιαφέρον να δούμε το σχήμα που θα χρησιμοποιήσει αύριο η Ερέρα. Στο διάστημα που αγωνίστηκε η ομάδα, που βρέθηκε βασικά η ομάδα σε 3-5 πηγάδια, τον είδα μόνο μια φορά να δοκιμάζει το 4-3-3. Τις τελευταίες μέρες έχει αρχίσει να επικεντρώνεται περισσότερο ο Ερέρα στο κομμάτι της τακτικής, στις προπονήσεις που γίνονται στο πανόραμα, και από τη στιγμή που σταμάτησαν οι διπλές και η ομάδα πηγαίνει μόνο με μονές προπονήσεις, δηλαδή από την Κυριακή και μετά, με δίτερμα σε όλο το γήπεδο, χωρίς όμως να δείχνει δεκάδα. Δηλαδή οι παίχτες είναι κάπως μπερδεμένοι όταν υπάρχει δίτερμα, και γενικότερα στις ασκήσεις που γίνονται. Και σίγουρα ο Ερέρα περιμένει να δει κάποια πρώτα πράγματα αύριο στο τακτικό κομμάτι. Δεν έχει προλάβει να κάνει πάρα πολλά, γιατί όπως λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, στα 3-5 πηγάδια έδωσε περισσότερο έμφαση στη φυσική κατάσταση. Πλέον όμως έχει μπει και η τακτική πιο ζεστά στο πρόγραμμα από τον Ισπανό τις τελευταίες
ημέρες με το θύτερμα, με αμυντική λειτουργία, με επιθετική λειτουργία, με αυτό το αγαπημένο τώρα η νέα μόδα που χρησιμοποιείται πολύ, το build-up. Build-up. Το build-up, δηλαδή το build-up το οποίο το έχει. Ανάπτυξη, δηλαδή. Η ανάπτυξη, την έργα, δομή της, η ανάπτυξη. Σαν όρος έχει γίνει πολύ γνωστό λόγω του Guardiola. Mm-hmm. Το build-up. Mm-hmm. Και υπάρχει όμως κανονικά. Ναι, στο build-up από πίσω από τον τερματοφύλακα. Σωστά, αυτό, σωστά. Αυτό το οποίο δουλεύει ο Ερέρα τις τελευταίες ημέρες. Μπάλα κάτω, του touch. Όπως συνηθίσαμε στο τέτοιο, στην προετοιμασία. Του ή three touch. Εκεί πέρα το πολύ. Αυτά τα πραγματάκια περιμένει να δει νομίζω αύριο ο Ισπανός. Και τον βαθμό στον οποίο τα έχουν αφομοιώσει οι ποδοσφαιριστές μέχρι στιγμής. Εντάξει, για τα νέα πρόσωπα θα πρέπει να είμαστε, νομίζω, και ο Ερέρα θα είναι κάπως πιο επιεικής, ειδικά για τον Κολάσο και τον Ματέο Γκαρσία. Γιατί μετρούν λιγότερα από μια εβδομάδα προπονήσεων με την ομάδα. Οι Ισπανοί είναι περισσότερες μέρες στο πρόγραμμα του Ισπανού. Και εντάξει, βέβαια, για τους Ισπανούς να έχουμε και μια πιο έτσι ολοκληρωμένη εικόνα έως τώρα. Θα δούμε βέβαια περισσότερα και στα φιλικά. Έχω μοιάσει πάντως ότι ο Ματίγιος να μην ξεκινήσει αύριο. Δεν θα ξεκινήσει. Κοίτα, ο Ματίγια, επειδή μπήκε πάρα πολύ δυνατά στην προετοιμασία, αρχίζει και του βγαίνει μια, όπως την χαρακτηρίζουν και στον Άρη, μια φυσιολογική κούραση. Μπορεί να το δούμε να μπαίνει και ως αλλαγή. Θα το δούμε βέβαια. Εντάξει. Η δεκάδα που θα ξεκινήσει, ξαναλέω, λίγη σημασία έχει για τα αυριανό παιχνίδι. Αυτός πάντως, ο οποίος, αν και είναι ακόμα οι πρώτες μέρες του στην ομάδα, κερδίζει τις εντυπώσεις, είναι ο Ματέο Γκαρσία. Και με την παρουσία του μέσα στο γήπεδο, αλλά νομίζω και εκτός γήπεδου, γιατί είναι πολύ συνεσταλμένο παιδί, ένα παιδί χαμηλών τόνων. Και είναι αρκετά θετική η παρουσία του έως τώρα στις προπονήσεις που έχει πραγματοποιήσει με την ομάδα αυτές τις μέρες στο πανόραμα. Ξεχωρίζει από τα νέα πρόσωπα και φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι πιο έτοιμος από τους υπόλοιπους. Συν φυσικά τα πολύ καλά αγωνιστικά χαρακτηριστικά που διαθέτει, την καλή τεχνική κατάρτιση, αυτή την έκρηξη που έχει στο πρώτο βήμα, στα πρώτα βήματα βασικά. Και είναι σίγουρα θετικό. Βέβαια, για όλους τους παίχτες, ο καθένας είναι το γήπεδο. Εννοείται. Και εκεί θα το δούμε και τον Γκαρσία. Είναι πάντως κάτι το οποίο το κρατάμε από αυτές τις πρώτες μέρες και δεν είναι κάτι το οποίο το ανακάλυψαμε εμείς, είναι κάτι το οποίο βγαίνει μέσα από την ομάδα. Έτσι, αυτές οι πολύ θετικές εντυπώσεις. Και η αλήθεια είναι για την περίπτωση του Ματέου Γκαρσία αλλά και των υπολείπων ποδοσφαιριστών που έχει αποκτήσει η ομάδα. Ο Πάκο Ερέρα έχει πλήρη εικόνα και για τις ικανότητές τους και για τα αγωνιστικά τους χαρακτηριστικά. Οπότε θεωρώ ότι στο μυαλό του προπονητή του Άρη ήταν ψιλοαναμενόμενη αυτή η παρουσία του Αργεντίνου. Γιατί ουσιαστικά αποκτήθηκε για να κάνει συγκεκριμένες δουλειές μέσα στο γήπεδο, ναι, για να δημιουργεί προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες. Οπότε φαντάζομαι ότι τον ικανοποιεί ιδιαίτερα αυτή η παρουσία που έχει μέχρι στιγμής ο ποδοσφαιριστής του. Κάποιοι τον παρομοιάζουν πολύ και με τον Τόνι Κάλβο. Μακάρι να είναι. Μακάρι. Σαν τον Κάλβο. Εντάξει, αγωνίζει σε μια θέση βέβαια που ο Άρης νομίζω ότι θα ενισχυθεί κι άλλο. Στα άκρα της επίθεσης, οι wingers λεγόμενοι. Mm-hmm. Παίζει και στα δύο άκρα. Παίζει έτσι. Και στα δύο άκρα, ναι. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε σε ποια πλευρά θα το χρησιμοποιήσει ο Ερέρα. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσει ο παίχτης με το αριστερό πόδι να παίζει τα δεξιά και να μπαίνει με το ανάποδο πόδι μέσα. Mm-hmm. Το βλέπουμε και πολύ γενικότερα αυτό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Ρομπέν στις Μπάγκερν. Εκεί πέρα ο Άρης νομίζω θα ενισχυθεί κι άλλο. Ψάχνει παίχτες για τα άκρα της επίθεσης. Μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτή που γράφτηκε και στην άξιση το περασμένο Σάββατο του Εβάντρο Κώστα, του Βραζιλιάνου της Ουντινέζ, με τον οποίο δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη για την ώρα. Αλλά πάντα, και νομίζω πλέον, και επειδή ο Ερέρα θέλει ένα συγκεκριμένο αριθμό παίχτων στο ρόστερ 25, βαριά εγώ θα πω 26, αλλά αυτό που έχει πει είναι 24-25. Τώρα σε έναν επιπλέον δεν νομίζω να κολλήσει. Πρέπει να υπάρξει και αποφόρτιση του ρόστερ. Φυσικά. Και διότι υπάρχουν στα άκρα δύο παίχτες, ο Μπαργκάν και ο Μιλούνοβιτς, που για τον Μπαργκάν τουλάχιστον ο Ερέρα μέχρι στιγμής δεν έχει την καλύτερη γνώμη. Δεν έχει κάτι προσωπικό με τον παίχτη. Και μην νομίζετε ότι αν δεν θέλει κάποιον ότι έχει κάτι προσωπικό μαζί του. Θεωρείται ότι ταιριάζει στα αγωνιστικά του θέλω αυτή τη στιγμή. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι ικανότατος και ξέρει πολύ μπάλα Μπαργκάν, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά δεν αποδίδει αυτά τα οποία θέλει ο Ερέρα. Μπορεί να μην κολλάει στην αγωνιστική φιλοσοφία του προπονητή, όπως έγινε με τον Μπούρμπο, όπως έγινε με τον Τζιμάνι. Καλά, με τον Μπούρμπο παίξαν και άλλα πράγματα ρόλο. Για να πάρεις παίχτη, πρέπει να φύγει και παίχτης. Εννοείται. Εντάξει, για να μην αρχίσει να ξεφεύγει και το budget κιόλας. Είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό και το ξέρουν φυσικά οι άνθρωποι του Άρη.
Και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιοι δεν είναι τελικά. Ποιοι είναι βασικά στη λίστα του ΕΡΑΡΑ προς αποχώρηση και πώς θα διαχειριστεί ο Άρης στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Νομίζω ότι μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι πιθανόν και ο Μπαργκάν, αλλά θα το δούμε. Εντάξει. Ο Μιλούνοβιτς και αυτός είναι ένας παίχτης που. Δικό μας είναι. Το δικό μας είναι. Όχι. Ποιο, όχι. Α, δεν είναι το δικό μας. Κάτι, εντάξει. Κάτι λοιπόν, ο Μιλούνοβιτς και αυτός είναι ένας υποκρίσει ποδοσφαιριστής. Το πάλεψε πολύ ο Σέρβος, είναι αλήθεια, και το παλεύει στις προπονήσεις γενικότερα. Αλλά και με αυτόν περιμένουμε τις αποφάσεις του Ερέρα, όπως και με άλλους παίχτες του ρόστερ. Απλά είναι η λεπτομέρεια ότι ο Άρης, που θέλει να πάρει και άλλους παίχτες, νομίζω ότι καλό θα είναι σιγά σιγά να αρχίζει και να λύνει τη συνεργασία του με κάποιους. Με ορισμένοι ίσως να μην το κάνουν τόσο εύκολο. Εντάξει, γιατί υπάρχουν και κάποια μεγάλα συμβόλαια. Ο παίχτης έχει δικαίωμα να διεκδικήσει κάποια λεφτά, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αυτό είναι καθαρά πάνω στους, είναι καθαρά ζήτημα του ανθρώπου του Άρη και του Κωνσταντίνου του Διαμαντόπουλου, ο οποίος έχει την εμπειρία άλλωστε τόσα χρόνια σε αυτόν τον χώρο, να κάτσει με κάποιους ποδοσφαιριστές στο τραπέζι, αυτούς δηλαδή που δεν υπολογίζονται, και να προχωρήσουν στη λύση της συνεργασίας τους. Πάντως θα περιμένουμε κι άλλες κινήσεις. Είναι περισσότερο αυτό που έχω ξαναπεί, οι συμπληρωματικές επιλογές που θα κάνει ο Άρης, κατά κύριο λόγο, αφού πάνω κάτω ο βασικός κορμός έχει σχηματοποιηθεί με τις κινήσεις που έχουν γίνει έως τώρα. Εκτός αν γίνει αυτό το περίφημο μπαμ, Γιάννη, που φημολογείται από πλευρά στο Δουλκαρπίδη. Ξέρεις κάτι? Εγώ. Κάτι θα έχει πάρει ταυτί σου, δεν γίνεται. Αυτά του Χρήσα το ξέρω, αλλά δεσμεύομαι. Όχι. Να μην είμαστε οι πρώτοι που θα το πούνε εδώ πέρα. Ξέρω, αλλά δεσμεύομαι. Εντάξει. Βράζει, γίνει μια καλή κίνηση. Και ουσιαστική. Και ουσιαστική, αυτό έχει σημασία. Γιατί καλό όνομα, ναι, μεν, καλό όνομα, αλλά να είναι και ουσιαστικό. Και να βοηθήσει αγωνιστικά. Αυτό ακριβώς. Γιατί το λέγαμε και χθες. Ονόματα έχουν έρθει και ονόματα τα οποία δεν έχουν αποδώσει. Και μείναμε καθαρά στα ονόματα. Μάρσα Μωρόζο Χριστογιός. Έτσι. Λοιπόν. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εντάξει. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο μεταγραφικό και τι μας επιφυλάσσει η διοίκηση και οι άνθρωποι της ομάδας γενικότερα. Αλλά νομίζω ότι στα άκρα της επίθεσης είναι δύο θέσεις που ο Άρης θα ψάξει. Και ψάχνει ήδη, νομίζω, έναν τουλάχιστον ποδοσφαιριστή για τα άκρα της επίθεσης. Στην κορυφή τώρα, εντάξει, έχεις τρεις ποδοσφαιριστές, δεδομένη χρονική στιγμή. Αν πετύχεις κάποια άλλη εξαιρετική περίπτωση. Γιουνές, Ντιγκινή και Νασλίδη. Όχι, Γιουνές, Νασλίδη και Διαμαντόπουλο. Α, ναι, σωστά. Γιουνές, Νασλίδη και Διαμαντόπουλο. Σωστά. Εντάξει. Μοιάζει σαν μια καλή τριάδα επιθετικών. Εξαρτάται βέβαια και το τι θέλει να παίξει ο Ερέρα. Εντάξει. Παίζει και αυτό. Τον δικό του ρόλο. Με δεδομένο το 4-3-3 έχει ένα βασικό το Γιουνές και δύο εναλλακτικές λύσεις είναι καλά. Εντάξει. Αλλά με ένα άλλο σύστημα μπορεί να χρειαστεί ενδεχομένως και έναν ακόμα. Θα δούμε. Ή μπορεί να επιλέξει κατά συνθήκη τον Νικολά Ντιγκινή. Ναι, στην κορυφή της επίθεσης. Μπορεί να παίξει. Κοίτα. Ο Ντιγκινή, από ό,τι τον είδαμε και στο παρελθόν και το λέει και ο ίδιος, εκεί που το αρέσει θα παίζει περισσότερο είναι πίσω από το φορ. Πίσω από το φορ, ναι. Στον άξονα. Νομίζω και στον Ατρόμητο που εκεί πραγματοποίησε την καλύτερη σεζόν του, ναι, ήταν εκείνη η θέση του. Στο 4-3-3 προορίστηκε τα άκρα της επίθεσης όμως ο Γάλλος μεσοεπιθετικός. Είναι αυτό, δηλαδή τώρα βλέπεις, κάνουμε κουβέντα. Ωραία κουβέντα βέβαια και με βάση και τα όσα έχουμε δει στις προπονήσεις. Και με τα υλικά τα οποία έχει ο Ερέρα στα χέρια του αυτή τη στιγμή, αλλά τώρα που θα αρχίσουμε το καλό τα φιλικά, αρχίζει γενομένη στο Ταβριανό με την ΑΕΚ και με αυτά που θα ακολουθήσουν στην Ολλανδία, θα μπορούμε να βγάλουμε και πιο ασφαλή συμπεράσματα και να πούμε και περισσότερα πράγματα, γιατί ο Ερέρα σταδιακά μέσα στη διαδικασία των φιλικών θα αρχίσει να φανερώνει και τις σκέψεις του όσον αφορά το βασικό κορμό στον οποίο θα στηριχτεί τη νέα σεζόν, έτσι. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Η Ολλανδία θα έχει να μας δώσει πάρα πολλά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και είναι πολύ πιθανό να έχει ολοκληρωθεί και το ρόστερ, έτσι, ως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή να γίνουν εκεί οι προσθήκες, ας πούμε, οι οποίες θα είναι... Το ρόστερ πάνω κάτω σχεδόν ολοκληρωμένο είναι. Τώρα πλέον αυτό που σου είπα και πριν, κάποιες συμπληρωματικές επιλογές. Δηλαδή ούτε οι άνθρωποι του Άρη νομίζω ότι περιμένανε δύο μέρες πριν την Ολλανδία να έχουν κάνει αυτές τις κινήσεις. Δηλαδή πηγαίνανε για το 80-90% και ο Άρης αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει κλείσει πάνω από το 90% του ρόστερ. Εντάξει, έχει κάνει και 11 μεταγραφές η ομάδα. Έτσι, και δεν το σημαντικό είναι ότι είναι 11 ενδεκαδάτες μεταγραφές. Δηλαδή δεν έχει πάρει
παίχτες ως εναλλακτικές. Mm-hmm. Εντάξει. Πλην του Νασλίδη, βέβαια, που και αυτός είναι μια βάση των αγωνιστικών, των χαρακτηριστικών. Τι λες, και μια ποιοτική προσθήκη. Εντάξει, δεν είναι και κακός παίκτης. Του Νασλίδη. Καλός παίκτης είναι και ξέρει και το ελληνικό πρωτάθλημα κτλ. Ο Νασλίδης λογικά δεν θα λογίζεται ως βασικός. Αλλά ναι, δεν θα λογίζεται ως βασικός. Θα είναι μια εναλλακτική λύση. Σωστά. Ο Κωνσταντινίδης επίσης είναι μια τέτοια περίπτωση. Κοίτα, ο Τζανακάκης του αρέσει. Mm-hmm. Φάνηκε νομίζω και στα 3-5 πηγάδια. Αλλά εκεί πέρα είναι καθαρά νομίζω στο χέρι του Κωνσταντινίδη. Ο Τζανακάκης για μένα προσωπικά και για τον Ερέρα για βασικός δεν είναι άσημος για την Super League. Θα νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να έχει και κάποιον Έλληνα εντεκάδα. Έτσι. Ο Κωνσταντινίδης είναι ανάλογα σε τι κατάσταση θα είναι. Πάντως μέχρι στιγμής στις προπονήσεις προσπαθεί να προσαρμοστεί, βέβαια είναι σε μια φάση προσαρμογής. Θα τον δούμε πώς θα πάει και το επόμενο διάστημα. Ένας ποδοσφαιριστής που εξαρτάται η γενικότερη παρουσία του από το κατά πόσο θα είναι καλά στην υγεία του, γιατί έχει και έτσι ένα, να το πούμε, βεβαρημένο ιατρικό μητρό. Αλήθεια είναι. Βέβαια, με τον που ήρθε στην ομάδα, επειδή εξετάστηκε, τον είδαν και οι φυσικοθεραπευτές του Άρη, φάνηκε ότι έκανε δουλειά όλο αυτό το διάστημα. Δεν καθόταν δηλαδή. Mm-hmm. Προπονούνταν και μόνος του όλο αυτό το διάστημα ο συγκεκριμένος. Και θα δούμε πόσο σκέφτεται και για αυτόν ο Ερέρα. Αλλά νομίζω ότι ο Τζανακάκης έχει προβάδισμα για το δεξιάκορο αυτή τη στιγμή. Και δίκαια θα πω. Τώρα, μακάρι να υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί όταν υπάρχει ανταγωνισμός στην ομάδα, αυτό μόνο καλό μπορεί να τις κάνει. Το είδαμε και πέρυσι. Εννοείται. Όπου είχες για τα δεδομένα της Β' Εθνικής πολύ καλές επιλογές σε όλες τις θέσεις. Και έβλεπες, ας πούμε, το Σπανό, ότι μια εβδομάδα να βάζει τον ένα, να βάζει τον άλλον. Είναι καλό και για τον προπονητή. Και καλό για τον προπονητή, καλό να υπάρχει ανταγωνισμός. Εννοείται. Εντάξει. Γιατί όλοι δίνουν το 100%. Κρατάει τους παίκτες σε εγρήγορση. Είναι η αλήθεια σε εγρήγορση, όπως λες εσύ πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί όταν ξέρει ο ποδοσφαιριστής ότι ό,τι και να γίνει, ας πούμε, θα έχει δεδομένη την παρουσία του στην ενδεκάδα, ίσως να επαναπαυτεί και από αυτή την κατάσταση. Θα φανεί. Θα πούμε ακριβώς. Και μετά το φιλικό με την ΑΕΚ θα είχαμε πούμε πολλά περισσότερα και με τα φιλικά στην Ολλανδία. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά-σιγά φτάνουμε στο τέλος. Γιώργος Αγόρας. Ποια η ώρα διαπλέει τώρα. Η δύναμη συνήθεια και στον Γιώση. Όσο λαμπαουτάρη, θα τα πείτε αύριο με τον Γιάννη Παραπονιάρη λίγο μετά τις 5, γιατί εμείς θα είμαστε στο κλειάν της Βικελίδης για το φιλικό με την ΑΕΚ. Ξανά την Πέμπτη το δίδυμο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.